Τα σταφύλια είναι εντελώς διαλυμένα. Δεν πάνε και εδώ που τα φέρνουμε για να μην βρωμέσουν τα μπέλια και να τα βλέπουμε. Είναι η κόπη μιας ολόκληρης χρονιάς. Όλος ο κόπος και ο υδρότας των παραγωγών πήγε χαμένος. Τα σάπια σταφύλια και η κατεστραμμένη παραγωγή αποτελούν πλέον τη νέα πραγματικότητα στα σταφυλοχώρια, με τους αμπελουργούς να δηλώνουν σε δραματικούς τόνους ότι και η τελευταία τους ελπίδα για ένα αξιοπρεπές εισόδημα χάθηκε. Χάλια, δεν βλέπετε την κατάστασή μας. Ο καιρός μας γυάλισε. Οι τιμές χάλια, πολύ ζημιά, πολύ. Πόσο κάτω είστε στο εισόδημα? Ω, πολύ, πολύ. Στάμε χασούρα. Τώρα χασούρα μεγάλη. Άμα δεν δώσει κάτι το κράτος, δεν μπορούμε καθόλου να καλλιεργήσουμε. Έχω δουλέψει εδώ στο σύλλαμο Αρχάνες και είναι διαλυμένη όλα τα μέλια, όλα σάπια. Αν δεν αποζημιωθεί ο παραγωγός, ο αγρότης, του χρόνου δεν θα υπάρχει σταφύλι. Έξω από τα εινοπία εκτυλίσσονται καθημερινά δραματικές εικόνες, αφού καταφθάνουν τόνοι επί τραπέζιων σταφυλιών, που όμως σε μεγάλο βαθμό έχουν υποστεί ζημιές. Οι επιλογές των παραγωγών δεν είναι πολλές και έτσι πολλούν σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι προσδοκούσαν ό,τι απέμεινε από τη σοδιά τους. Μάλιστα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για την παράδοση των σταφυλιών στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Η μεγαλύτερη ποσότητα των υποβαθμισμένων σταφυλιών οδηγούνται στο οξοοποιείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και κάποια σταφύλια που δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα οδηγούνται στο εινοποιείο. Δυστυχώς είναι μια από τις χειρότερες χρονιές του παραγωγού. Είναι στα ζήτητα γιατί έχουν πληγεί 100%. Χιλιάδες τόνοι επιτραπέζιου σταφυλιού μένουν πλέον στα ζήτητα μετά την καταστροφή που έχουν υποστεί από τις βροχοπτώσεις. Όπως λένε οι παραγωγοί, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι βαρύς, καθώς έμειναν κυριολεκτικά ξεκρέμαστοι. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να φανεί το πρόβλημα και ο Πρωθυπουργός της χώρας να δώσει μια βοήθεια, έστω να μπορούμε να ζήσουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Όπως δηλώνουν με απόγνωση οι παραγωγοί, μετά τις βροχοπτώσεις που έδωσαν τη χαριστική βολή στη σοδιά τους, τώρα μένουν χωρίς ελπίδα και αδυνατούν να ξανασταθούν στα πόδια τους, εάν δεν υπάρξουν γενναίες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Είμαστε εντελώς χρεοκοπημένοι. Τα σταφύλια σηκουρμούνες θα σαπίσουν και σαπίζουν. Εάν δεν παρέμβει το κράτος, όπως είπα, είμαστε εντελώς του χρόνου αμπελουργία δεν θα υπάρξει.